Οι δίδες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της 53χρονης αγνοούμενης στη Νέα Μηχανιώνα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής, μαζί με την αγωνία για την άτυχη γυναίκα, προσπαθούν να διασώσουν ό,τι μπορούν από τις περιουσίες τους που βυθίστηκαν στα λασπόνερα. Το CNN Greece βρίσκεται στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης και την Αγία Τριάδα, όπου καταγράφει λεπτό προς λεπτό την αγωνία των κατοίκων και τις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί. Τις περισσότερες πληγές μετράει η Αγία Τριάδα με πλημμυρισμένα σπίτια, υπόγεια, ακόμη και υπερυψωμένα ισόγεια. Σχεδόν ολόκληρη η κυβέρνηση θα βρίσκεται από αύριο το πρωί στη Θεσσαλονίκη, λίγα χιλιόμετρα από τις πληγήσεις περιοχές, αλλά όπως λένε οι κάτοικοι, πάλι κανείς δεν θα ενδιαφερθεί για να τους βοηθήσει. Ακόμη και να επισκεφθούν την περιοχή ο Πρωθυπουργός ή κάποιοι υπουργοί, κάτι που δεν έχει προγραμματιστεί, θα είναι για λίγες στιγμές δημοσιότητας των πολιτικών και μόνο, και όχι για την επίλυση των προβλημάτων, όπως λένε. Ήρθε ένα ποτάμι και τα πυρόλα. Τι ώρα έγινε αυτό έτσι περίπου? Μία η ώρα τη νύχτα. Κατέβανε κορμί δέντρων. Άνοιξε η άσφαλτος εκεί πέρα και έγινε σαν πλακάζ. Μία κομμάτια πάνω στο άλλο. Κατέβαιναν λάσπες από το βουνό από πάνω. Εκεί ο δρόμος στην Αγία Τριάδα. Κατέβηκε και έσπασε όλη η άσφαλτος και μία πάνω στην άλλη. Κομμάτια, κομμάτια. Και ένα αυτοκίνητο έμεινε μέσα εκεί. Και είδα το νερό που ήταν ένα μέτρο. Και εκεί δε, επειδή αυτό έφευγε, βλέπεις εκεί πήγε τα καλάμια πάνω στο δέντρο. Ήταν γιατί το νερό ανέβαινε εδώ και πήγαινε μέχρι το μπαλκόνι. Α, κοντράριζε μέχρι το δέντρο πάνω δηλαδή. Ναι, χτυπούσε, δεν μπορούσε να περάσει και χτυπούσε εδώ στο δέντρο, στο κάγκελο και τα έριξε όλα. Το παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Τριάδας έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο λασπότοπο από το βράδυ της Τρίτης. Σε πολλά σπίτια το νερό έφτασε στα 2 μέτρα, καταστρέφοντας περιουσίες. Έχετε πάθει μια ολοκληρωτική καταστροφή στο σπίτι σας. Βλέπουμε τα υπόγεια έχουν πλημμυρίσει. Τι σημαίνει? Δεν είναι μόνο υπόγεια, είναι μέσα στο σπίτι. Είναι γεμάτο λάσπη, τα έπιπλα είναι όλα για πέταμα, οικιακές συσκευές, τα πάντα. Έχω πάρει δύο ανθρώπους να καθαρίσουν. Ούτε σε ένα μήνα καθαρίζεται αυτό το σπίτι, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Πώς έγινε το περιστατικό, εξηγήστε μας? Το περιστατικό έγινε θεομηνία. Τι να σου πω, αγόρι μου. Τρεις μέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και το χωριό ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει. Οι επιχειρηματίες προσπαθούν να καθαρίσουν τα μαγαζιά τους, ενώ τα μηχανήματα του Δήμου έχουν σπεύσει για βοήθεια. Λευτέρη Σκάιμπ για το CNN Greece.